Ραδιομαρτυρία. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μεγαλύτερη θεομητορική εορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα όπως τιτλοφορείται του καλοκαιριού, εις την μνήμη της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως είναι γνωστό, επάνω από τον Σταυρό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έδωσε εντολή και την Παναγία Μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν δε ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου, η παράδοση λέει ότι ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, της το έκανε γνωστό τρεις ημέρες πριν. Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών, όπως συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμησή της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ημέρα από την εμφάνιση του Αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου εκήρυταν το Ευαγγέλιο. Τότε ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμησή της. Μαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και οι λοιποί θεόσοφοι ιεράρχες. Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της στην Γεθσημανή. Επειδή κατά θεία οικονομία ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς όπως λέει η παράδοση, δεν ήταν παρόν στην κηδεία της Θεομήτωρος, ζήτησε να ανοιχθεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το σώμα της Θεοτόκου. Έτσι μετά από τρεις ημέρες άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και ανελήφθη στους ουρανούς. Και βέβαια όλη η ανθρωπότητα με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβείες της στον Σωτήρα Χριστό αναφωνεί: «Χαίρε ο μήτερ της ζωής». Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Yeah.
στη συνέχεια θα αναγνώσουμε μία παλαιά απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου, του Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου, η οποία εκφωνήθηκε στην Αθήνα πρώτου 1967 σε αγρυπνία την παραμονή της εορτής ημέρα Κυριακή. Ποια διδάγματα, αγαπητοί μου, αποκομίζουμε από την εορτή της Κοιμήσεως? Όσα θα σας πω, τα αντλούμε όχι από την Καινή Διαθήκη, αλλά από την άλλη πηγή της Ορθοδοξίας, την Ιερά Παράδοση. Τι λέει λοιπόν η Ιερά Παράδοση για την κοίμηση της Θεοτόκου? Μετά την ανάληψη του Χριστού, η Παναγία ζούσε με τις αναμνήσεις του μονογενούς Υιού τους και είχε συνήθεια να επισκέπτεται τον τόπο της προσευχής του, τη Γεθσημανή. Πολλές φορές πήγε εκεί, αλλά κάποια μέρα πήγε για τελευταία φορά. Τότε συνέβη κάτι έκτακτο. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε. Στο πέρασμα της Θεοτόκου, και μάλιστα όταν γονάτισε να προσευχηθεί, τα δέντρα έγειραν, λύγησαν τις κορυφές των προς τα κάτω, σαν να έκαναν μετάνοια για να την προσκυνήσουν. Και όπως τον Ευαγγελισμό, ήρθε πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Κρατούσε κλάδο φήνικος, σύμβολο νίκης κατά του θανάτου. Χαιρέτησε την υπεραγία Θεοτόκο και την ειδοποίησε ότι σε λίγο φεύγει πλέον από τη γη για να συναντήσει τον Υιό της. Γεμάτη ιερά συγκίνηση, η Θεοτόκος κατέβηκε από τον λόφο, από τον λόφο της Γεθσημανή και ήλθε στο φτωχικό της. Γνωρίζοντας ότι έφτασε το τέλος της επιγείου ζωής της, σκούπισε, όπως λέει η παράδοση, και ευτρέπησε με τα χέρια της τον οικίσκο, έτοιμη να υποδεχθεί τον Κύριο που ερχόταν να την παραλάβει. Κάλεσε δύο γειτόνισσες, χείρες με ορφανά, και τους μοίρασε τον φτωχικό της σηματισμό. Μετά ανήγγειλε στο περιβάλλον της ότι σε τρεις ημέρες απέρχεται από τη γη. Τότε ξάπλωσε στην κλίνη, σταύρωσε τα άγια χέρια της και βυθίστηκε στην προσευχή. Το ότι η υπεραγία Θεοτόκος προετοιμάστηκε για τον θάνατό της, πόσο μας διδάσκει. Είναι ευλογία των εκλεκτών του Θεού να ειδοποιούνται για το θάνατό τους. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν με αφοσίωση στον Θεό, προαισθάνονταν το θάνατό τους. Και όπως αυτός που πρόκειται να ταξιδέψει ετοιμάζεται από μέρες, έτσι και οι ευλαβείς ψυχές προετοιμάζονται για το αιώνιο ταξίδι. Είναι κακό πράγμα ο ευνίδιος θάνατος. Ακούσατε τι λέει η Εκκλησία? Να μας φυλάξει ο Θεός από πολλά δεινά. Ποια δεινά? Από λοιμού, λοιμού, σεισμού και ευνηδίου θανάτου. Γιατί είναι κακό? Διότι δίνει στον άνθρωπο ούτε λεπτό. Μοιάζει με το γεράκι. Οι κότες βόσκουν στο γρασίδι και νομίζουν ότι θα επιστρέψουν στο κοτέτσι. Αν δεν θα επιστρέψουν. Από πάνω ξαφνικά το γεράκι πέφτει με ορμή και αρπάζει την όρνηθα. Σαν γεράκι και ο θάνατος φτερουργίζει ορμητικός και πέφτει στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στο αεροπλάνο, στο γραφείο, όπου να είναι. Αρπάζει τον άνθρωπο και του λέει «έλα εδώ». Δεν τον αφήνει να πει το μνηστητή μου. Αλλά προσέξτε κάτι ακόμη. Πρέπει ο χριστιανός, προαισθανόμενος το θάνατό του, να κάνει και τούτο. Βλέπεις ότι μεγάλωσες πλέον. Τα χιόνια έπεσαν πάνω στο κεφάλι σου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε «τα σπαρτά, άμα ασπρίζουνε, τι περιμένουν, το δρεπάνι». Και όταν ασπρίζουν τα μαλλιά, τι περιμένουμε, αδέλφια μου? Το δρεπάνι του Αρχαγγέλου. Προτού λοιπόν φτάσει το δρεπάνι, οι μητέρες και οι πατέρες που έχουν παιδιά να τακτοποιήσουν τα του σπιτιού των, ό,τι έχουν να τα μοιράσουν με δικαιοσύνη στα παιδιά τους. Να μην αφήσουν εκκρεμότητες. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, μιμηθείτε το παράδειγμα της υπεραγίας Θεοτόκου που ζωντανή μοίρασε ό,τι είχε. Διότι μετά το θάνατό σας, εάν αφήσετε εκκρεμότητες, τα παιδιά σας θα τρέχουν στα δικαστήρια. Ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος μας διδάσκει και τούτο. Την ελεημοσύνη μην την κάμετε με τα θάνατον. Όσο ζείτε, όσο τα χέρια αυτά μπορούν να κινούνται και να μπαίνουν στο πορτοφόλι, τότε η ελεημοσύνη έχει μεγάλη αξία. Διότι με τα θάνατον δεν λέγεται πλέον ελεημοσύνη. Είναι χρήματα που δεν οφείλονται σε εσάς. Ακούς ότι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το έκτισαν με τα θάνατον. Απείλαυσαν δηλαδή τα χρήματά τους εν ζωή, τα γλέντισαν όσο ζούσαν και μετά το θάνατο πλέον κάνουν την ελεημοσύνη. Γι' αυτό να κάνουμε την ελεημοσύνη όπως την έκανε η Παναγία. Αλλά προχωρούμε.
ήλθε και για τη μητέρα του Θεού ο θάνατος. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι πλέον τώρα νεκρά επί της κλίνης της. Νεκρά εκείνη που εγέννησε τον αρχηγό της ζωής. Ποιοι τώρα θα την γυδεύσουν? Τα παιδιά κυδεύουν τους γονείς. Αλλά εκείνη είχε παιδιά? Είχε. Τι παιδιά? Κατά σάρκα έναν και μόνο Υιό είχε, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και δεν παραδεχόμεθα την βέβυλο και ανίερο σκέψη των αιρετικών ότι είχε και άλλα τέκνα. Αλλά ενώ δεν είχε κατά σάρκα τέκνα, είχε πνευματικούς Υιούς. Και πνευματικά της παιδιά ήταν οι 12 Απόστολοι. Πού ήταν όμως κατά την κοίμησή της οι Απόστολοι? Έλειπαν μακριά. Ο Πέτρος στη Ρώμη, ο Παύλος προς την Μακεδονία, ο Ανδρέας στην Πάτρα, ο Θωμάς στις Ινδίες, ο Ιωάννης στην Έφεσο. Έλειπαν όλοι στην Διασπορά. Πώς να τους ειδοποιήσουν? Αυτό απορείτε? Πιστεύετε? Και εάν πιστεύετε, τότε θα πιστεύσετε και αυτό που έγινε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Φτερωτοί άγγελοι πέταξαν σε όλα τα σημεία της υδρογείου και έσπευσαν να ειδοποιήσουν τους Αποστόλους. Και να, επάνω στον ουρανό, σαν τα περιστέρια, σε φωτεινές νεφέλες, ως επί ύπων, να και έρχεται ο Πέτρος, να και έρχεται ο Παύλος, ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι. Ήρθαν κοντά της και πάνω στην παράδοση αυτή στηρίζεται το γλυκύτατο και ωραιότετο εκείνο άσμα. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε. Ναι, μαζεύτηκαν οι Απόστολοι. Και τι μας διδάσκει αυτό? Ότι όταν πεθαίνει κάποιος γνωστός μας, πρέπει να διακόπτουμε κάθε εργασία. Το πρώτο καθήκον είναι να πάμε στον νεκρό για να εκπληρώσουμε ένα χρέος ιερό. Πρώτον μεν προς εκείνον που έφυγε, έπειτα προς τους συγγενείς που παρηγορούνται με την παρουσία μας. Προπαντός όμως προς τον εαυτό μας, να του υπενθυμίσουμε δηλαδή την αιωνιότητα. Όταν βλέπεις νεκρό αυτόν που μέχρι χθες ήταν μαζί σου, αυτό σου φωνάζει «Ματαιώτης». Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς έλεγε «Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος να μην τον θάβετε αμέσως, όχι, να τον κρατάτε 24 ώρες και να μαζεύεστε γύρω του, να τον βλέπετε και να προσεύχεστε, γιατί καλύτερος ιεροκήρυκας από τον νεκρό δεν υπάρχει». Μαζευτήκανε λοιπόν οι Απόστολοι. Κρατούσαν το φέρετρο και το μετέφεραν εκτός της πόλεως. Εκείνη όμως τη στιγμή τι συνέβη? Μια οχιά, ένας Εβραίος, άπλωσε το βρωμερό του χέρι στο φέρετρο. Αλλά αμέσως, αστραπιαίος, κόπηκε το χέρι του και έμεινε εκεί κρεμασμένο, όπως φαίνεται στις εικόνες. Αυτό είναι, αδελφοί, με λίγες λέξεις το ιστορικό της εορτής της κοιμήσεως και ακούγεται η φωνή του ουρανού να μας λέει «Μανάδες, ελάτε κοντά στο πρότυπο των μητέρων. Παιδιά και προπαντός τα ορφανά, ελάτε κοντά στη γλυκιά μάνα του κόσμου. Όσοι είστε παρθένοι, ελάτε κοντά στην Παρθένο και φυλάξτε την ωραιότητα της Παρθενίας. Όσοι είστε αγράμματοι, ελάτε στην Παναγία για να μάθετε τη μεγαλύτερη φιλοσοφία. Όσοι είστε σοφοί, ελάτε στην Παναγία για να μάθετε ότι η σοφία είναι η ταπείνωση. Όσοι είμεθα αμαρτωλοί, ας έλθουμε στην Θεοτόκο για να μας οδηγήσει κοντά στο Χριστό. Η κοίμηση αυτά μας διδάσκει». Το σπουδαιότερο όμως μάθημα είναι ότι ο θάνατος άλλαξε όνομα. Αφού του σταυρώθηκε ο Χριστός, ο θάνατος δεν εμπνέει πλέον φόβο. Όπως πριν, στο εξής δεν λέμε όπως προ Χριστού, ο θάνατος του Σοκράτους, του Αριστοτέλους, του Πλάτωνος, αλλά τι λέμε? Θάνατος ίσον κοίμησης. Γι' αυτό δεν λέμε ο θάνατος της Θεοτόκου, αλλά λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου. Αν πιστεύεις στον Χριστό που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», ο θάνατος είναι κοίμησης. Δεν είναι ψέμα, οι νεκροί θα αναστηθούν. Γι' αυτό τα νεκροταφεία πρέπει να λέγονται κοιμητήρια. Αυτά μας διδάσκει η εορτή. Λοιπόν, ας προετοιμάσουμε κι εμείς τον εαυτό μας. Και τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον λόγο στην κοίμηση της Θεοτόκου του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας. Ελεήμον, ελεήσον με ο Θεός, κατά
Νωρίτερα είχαμε διαβάσει τα διδάγματα από την κοίμηση της Θεοτόκου του μακαριστού επισκόπου και Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου. Συνεχίζοντας τώρα θα αναγνώσουμε το λόγο στην κοίμηση της Θεοτόκου του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας. Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι μας περιμένει μετά το θάνατο? Μια σαφής απάντηση σε αυτό το ερώτημα μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτουν αυτό το μυστικό. Μας το αποκαλύπτουν επίσης το απολυτίκιο και το κοντάκιο της μεγάλης αυτής γιορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλλονται σε αυτή την εορτή. Θέλω όλοι σας να καταλάβετε γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας λέγεται κοίμησή της.
ο Μέγας Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, μιλάει για τον πρώτο και τον δεύτερο θάνατο. Ο πρώτος μόνο θάνατος, ο οποίος είναι αναπόφευκτος για όλους τους ανθρώπους, περιμένει και τους Αγίους και τους Δικαίους. Αλλά ο δεύτερος, ο φοβερός και αιώνιος θάνατος, περιμένει τους μεγάλους και αμετανόητους αμαρτωλούς, οι οποίοι αρνήθηκαν την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού και είναι καταδικασμένοι να βρίσκονται αιωνίως σε κοινωνία με τον διάβολο και τους αγγέλους του. Στο Ευαγγέλιο του Ιδίου Μεγάλου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου διαβάζουμε τα λόγια του Χριστού, τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με όσα γράφει η Αποκάλυψη. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι τον λόγο μου ακούν και πιστεύουν το πεμψαντήμι, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση νουν και έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Το ακούτε, το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ακόμα και θα πρέπει να σας κινήσει την περιέργεια το γεγονός ότι όλοι όσοι υπακούν στον λόγο του Χριστού και πιστεύουν στον ουράνιο πατέρα του, ο οποίος τον έστειλε αμέσως μετά το θάνατό τους, θα περάσουν στην αιώνιο ζωή. Δεν υπάρχει λόγος να δικαστούν αυτοί που έχουν ζωντανή πίστη στο Θεό και υπακούν στις εντολές του». Και στους μεγάλους 12 Αποστόλους είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός: «Αμήν, λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντέμοι, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Δικαστές και κατήγοροι θα είναι κατά την φοβερά κρίση του Θεού οι Απόστολοι του Χριστού, και βεβαίως είναι τελείως αδύνατο να φανταστούμε να δικάζονται η Υπεραγία Θεοτόκος και η Παρθένος Μαρία, ο βαπτιστής του Κυρίου Ιωάννης, οι μεγάλοι προφήτες του Θεού, ο Ηλίας και ο Ενόχ, τους οποίους ζωντανούς τους πήρε ο Θεός στον ουρανό, όλο το αμέτρητο πλήθος των μαρτύρων του Χριστού, οι δοξασμένοι από τον Θεό Άγιοι Αρχιερείς και Θαυματουργοί, με επικεφαλής τον Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Είναι αδύνατον ακόμα και να περάσει από το μυαλό μας η σκέψη πως θα δικαστούν αυτοί οι οποίοι άκουσαν από το στόμα του Χριστού: «Η Βασιλεία του Θεός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Σε αυτούς τους μεγάλους αγωνιστές του Χριστού, σαν σε πολύτιμους ναούς, κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα, ακόμα και ζώντας στη γη. Αυτοί βρίσκονταν στην άμεση κοινωνία με τον Θεό, επειδή έτσι είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός: «Εάν τις αγαπήσει με, τον λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Η Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του Σωτήρος, και σε αυτήν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα, και από την Αγιότατη Μήτρα της έλαβε το ανθρώπινο σώμα ο Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς. Γι' αυτό ο σωματικός της θάνατος δεν ήταν θάνατος, αλλά κοίμηση, δηλαδή ένα άμεσο πέρασμα από την Βασιλεία του Θεού εντός της στην Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνιον ζωή. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό και κάτι καινούργιο. Σε ένα από τα προηγούμενα κηρύγματά μου σας έλεγα ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι και το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου με τη δύναμη του Θεού έγινε άφθαρτο και ανελήφθη στους ουρανούς. Αυτό μας λέει και το κοντάκιο της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϋπάρθενον». Προσέξτε, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν. Σκεπτόμενοι αυτό, ας θυμηθούμε και τη γραφειακή Αγία Γραφή για τον θάνατο του μεγαλύτερου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσή, στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, ότι πέθανε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού στο όρος Νεβό και τάφηκε στην γη Μωάβ. Ο τάφος του μεγάλου αυτού προφήτη έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το λαό του Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε: «Ουκ είδεν ουδή στην ταφή αυτού
έως της ημέρας ταύτης. Όμως, κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ, εμφανίστηκε ο Μωυσής τον Κύριο και δεσπότη του, τον Ιησού, μαζί με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος αρπάχτηκε ζωντανός στους ουρανούς. Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν πούμε ότι το σώμα του Μεγάλου Μωυσή, όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τη δύναμη του Θεού, έμεινε άφθαρτο. Γι' αυτό και ο τάφος του είναι άγνωστος. Να σκεφτόμαστε, αδελφοί και αδελφές μου, την μακαρία κοίμηση της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Να μας αξιώσει ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι αμαρτωλοί την μεγάλη αυτή χαρά. Με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του οποίου η δόξα και το κράτος, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου αυτού πνεύματι, είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτοί ήταν, αγαπητοί μας ακροατές, και η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, και κλείνοντας να πούμε ότι θα πρέπει και καλό θα ήταν να συντρέξουμε όλοι απόψε και αύριο στην σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Βασίλισσας των Ουρανών, σε αυτή την εορτή που φανερώνει την Ανάσταση και την Ανάληψη της Παναγίας Μητέρας του Θεού Μαρίας. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Ραδιομαρτυρία. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM.